Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση μετά τα όσα είπε ο Στέφανος Κασελάκης στην Ήπειρο για τη στάση βουλευτών που αθώνουν υπουργούς οι οποίοι σκοτώνουν παιδιά. Νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο χυδαιότητας αυτή η δήλωση. Καταρχάς γιατί αφορά τον ενεργεία πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι η εκ των υστέρων προσπάθεια αλλίωσης πραγματικότητας, προσβολής νοημοσύνης των πολιτών, αφήστε τους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη, των ίδιων των πολιτών, κάνει χειρότερο όλο το θέμα. Το Στέφανο Κασελάκη περασπίστηκε ο Άρης Πιλιοτόπουλος στην πρώτη του εμφάνιση μετά τη γνωστοποίηση της συμμετοχής του στην ομάδα πολιτικής ανάλυσης της Κουμουνδούρου. Έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Ο κ. Κασελάκης γενικά βάζει στην πολιτική συζήτηση κάτι το οποίο είναι ένα κοινωνικό αίτημα. Mm-hmm. Και ποιο είναι το κοινωνικό αίτημα? Ότι δεν μπορεί να υπάρχει και να διονύζεται το καθεστώς ατιμωρησίας. Την ίδια ώρα μέτωπο άνοιξε και για την ακροδεξιά, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στην κριτική της Κουμουνδούρου για την αποφυλάκηση Μιχαλολιάκου, κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ πως λειτουργεί ως χορηγός της Χρυσής Αυγής. Μιλάει ο πρόεδρος του κόμματος, που αποτελεί τον πιο σταθερό, άμεσα ή έμεσα χορηγό της Χρυσής Αυγής. Θα σας πω γιατί. Ο κ. Κασελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις δύο αυστηροποιήσεις της νομοθεσίας που έκανε το 21 και το 24 η κυβέρνηση αυτή, που δεν θα έδιναν τη δυνατότητα στον επόμενο Μιχαλολιάκο να κάνει καν αίτηση, δεν τις ψήφισε ούτε επί της αρχής, ούτε κατάρθρο. Όταν μιλάμε για χορηγούς της Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς, ας δούμε ποιες είναι οι συμμαχίες της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο, ας δούμε πώς, εν πάση περιπτώσει, εργαλειοποιεί το κόμμα των Σπαρτιατών. Και μετά ας μιλήσουμε για χορηγούς. Όταν επαναλαμβάνονται, αν θέλετε, πρακτικές φράσεις και λογικές της ακροδεξιάς, τότε βέβαια είναι πολύ καλός χορηγός ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είτε με τη σιωπή του, είτε με την ενεργό συμμετοχή του, ενισχύει τα ακροδεξιά μορφώματα. Από το Βερολίνο, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη Μέρα της Ευρώπης, υποστήριξε ότι για την ανάσχεση της ακροδεξιάς απαιτούνται τολμηρές πολιτικές επιλογές για μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ μια αναφορά του για επιμονή στο πεδίο της πολιτικής και όχι αποκλειστικά της επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φάνηκε να ακουμπά και τον τρόπο που διεξάγεται η προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα. Όπου ο Στέφανος Κασελάκης έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην επαφή του με τους πολίτες. We must make it clear that the answer is not anti-politics or meta-politics that focuses on going viral rather than mobilizing people on progressive policies. Our goal should be to bring citizens closer to politics and politics closer to citizens.